και να ετοιμάζει την κυρία Τσούφη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ. Κυρία Υπουργέ, κυρία Υφυπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Η κυβέρνηση με αυτό το νομοσχέδιο προχωρά σε μια ακόμη βαθιά μεταρρύθμιση στον χώρο της παιδείας. Αντιλαμβάνουμε ότι έννοιες όπως μεταρρύθμιση, αριστεία και αξιολόγηση προκαλούν δυσανεξία στην αξιωματική αντιπολίτευση. Η απόσταση όμως που χωρίζει το ΣΥΡΙΖΑ από τις ανάγκες της παιδείας αλλά και τις αντιλήψεις της πλειοψηφίας των πολιτών είναι μεγάλη. Το 70,9% των πολιτών είναι υπέρ της ελάχιστης βάσης αγωγής στα πανεπιστήμια. Ακόμη και από τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, το 62,2% είναι υπέρ της ελεγχόμενης εισόδου στα πανεπιστήμια και το 55,7% υπέρ της ελάχιστης βάσης αγωγής. Ποιος θέλει τελικά τα πανεπιστήμια χώρους ανομίας αντί για χώρους γνώσης και ελεύθερης διακίνησης ιδεών? Ποιος θέλει πανεπιστήμια που το 40% των φοιτητών δεν αποφυτάπονται? Η πλειοψηφία θέλει σύγχρονη παιδεία με μεταρρυθμίσεις και προοδευτικό πρόσημο. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, έχει κάνει την επιλογή της. Προχωρά σε τομές, υλοποιεί τις προγραμματικές της δεσμεύσεις που ενέκριναν με την ψήφο τους οι πολίτες. Εφαρμόζει πρακτικές που ισχύουν σε όλες τις χώρες με προηγμένα εκπαιδευτικά συστήματα. Αναβαθμίζει το ρόλο του σχολείου και των εκπαιδευτικών. Απελευθερώνει την δημιουργική πρωτοβουλία για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Γιατί θέλουμε ένα σχολείο πιο αυτόνομο και πιο ελεύθερο. Θέλουμε την αποκέντρωση της παιδείας. Επιδιώκουμε να φύγει από το στενό έλεγχο του Υπουργείου και να περάσει στα χέρια των εκπαιδευτικών και των σχολικών μονάδων. Έτσι ενισχύουμε την αυτονομία του σχολείου, δίνοντας πρωτοβουλία στους εκπαιδευτικούς για τον τρόπο οργάνωσης διδασκαλίας. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν ελεύθερα να επιλέγουν το βιβλίο από το οποίο θα διδάσκουν ανάμεσα από τα εγκεκριμένα βιβλία του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Την ίδια στιγμή, μαθητές και εκπαιδευτικοί θα έχουν πρόσβαση και στα υπόλοιπα διδακτικά βιβλία σε ψηφιακή μορφή, καθώς και σε μια πλούσια ψηφιακή βιβλιοθήκη με συμπληρωματικό υλικό. Έτσι, ενθαρρύνεται η κριτική σκέψη και όχι η αποστήθηση και η παπαγαλία. Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα να αποφασίζουν οι εκπαιδευτικοί τον τρόπο διεξαγωγής των τετραμηνίων δοκιμασιών αξιολόγησης. Για παράδειγμα, το διαγώνισμα μπορεί να αντικατασταθεί από την ατομική ή ομαδική εργασία των μαθητών σε θέμα που θα επιλέξει ο εκπαιδευτικός. Έτσι, δίνεται η ευκαιρία στον εκπαιδευτικό να αξιοποιήσει εκείνες τις μεθόδους που κρίνει κατάλληλες κατά περίπτωση για την αξιολόγηση των μαθητών του. Σημαντική μεταρρύθμιση είναι και η θέσπιση εξετάσεων σε εθνικό επίπεδο, στην 6η Δημοτικού και στην 3η Γυμνασίου για την αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο πρότυπο της PISA. Οι εξετάσεις αυτές είναι ανώνυμες, έχουν διαγνωστικό χαρακτήρα, διενεργούνται για να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού συστήματος και δεν παίζουν ρόλο στην αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών. Ανάλογες εξετάσεις διενεργούνται σε χώρες όπως η Σουηδία, η Δανία, η Νορβηγία, η Μεγάλη Βρετανία. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η αξιολόγηση είναι μία από τις παραμέτρους αυτού του νομοσχεδίου. Οφείλουμε όλοι να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν μπορεί να υπάρξει βελτίωση και πρόοδος χωρίς αξιολόγηση. Το πλαίσιο αξιολόγησης των εκπαιδευτικών που εισάγει η κυβέρνηση έχει στόχο όχι να τιμωρήσει, αλλά να βελτιώσει τον εκπαιδευτικό, ενώ συνδέεται και με την επιμόρφωση. Πρόκειται για μια κοινή πρακτική που ακολουθεί το 90% των ευρωπαϊκών χωρών. Παράλληλα, εισάγονται ορισμένες πολύ σημαντικές διατάξεις για την εκκλησιαστική εκπαίδευση. Οι άνθρωποι που αποφυτούν από την εκκλησιαστική εκπαίδευση επιτελούν ένα υψηλό λειτουργήμα με σπουδαίο κοινωνικό και εκπαιδευτικό αποτύπωμα. Οι νέες διατάξεις διασφαλίζουν την αναδιοργάνωση και την αναβάθμιση της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης. Η δευτεροβάθμια εκκλησιαστική εκπαίδευση εντάσσεται πλέον στην γενική εκπαίδευση και τίθεται υπό την εποπτεία του κράτους. Επιπλέον, δημιουργούνται σχολές μαθητείας υποψηφίων κληρικών, μια μεταλλικιακή δομή η οποία μάλιστα αποτελούσε πάγια επιθυμία της Εκκλησίας της Ελλάδας και της Ιεράς Συνόδου μας. Πλέον, ένας κληρικός θα μισθοδοτείται από το δημόσιο μόνον εφόσον είναι απόφυτος ΑΕΗ ή απόφυτος σχολής μαθητείας, ένα επιπλέον κίνητρο διασφάλισης της ποιότητας της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης και των αποφύτων της.
Τέλος, κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να σας ζητήσω να εξετάσετε τη δυνατότητα να εντάξετε το Ιόνιο Πανεπιστήμιο στην τροπολογία για το στεγαστικό επίδομα που δίνεται σε πρωτοετής φοιτητές των Πανεπιστημίων Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας και Αιγαίου. Όπως γνωρίζετε, στα νησιά του Ιωνίου η εξεύρεση και εγκύαση φοιτητικής κατοικίας είναι συχνά δύσκολη. Με τον τουρισμό δεν υπάρχουν πολλά διαθέσιμα καταλήμματα και αυτά είναι ακριβά για τους φοιτητές. Επομένως, κύριε Υπουργέ, μια επιδότηση στέγασης θα ήταν ευεργετική για τα παιδιά που επιλέγουν να σπουδάσουν στο αντικείμενα που προσφέρει το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Οι 4 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας από το Ιόνιο νησιά σας έχουμε καταθέσει και σχετική επιστολή για το θέμα και θέλω να σας παρακαλέσω και από εδώ αυτό το βήμα να δείτε το θέμα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η κυβέρνηση προχωρά σε χειροπιαστή αναβάθμιση όλης της εκπαίδευσης. Πέρυσι, η ειδική αγωγή ενισχύθηκε για πρώτη φορά με 4.500 μόνιμους εκπαιδευτικούς. Φέτος, 11.700 νέοι μόνιμοι εκπαιδευτικοί θα ενισχύσουν δημοτικά σχολεία και λύκεια. Προσλαμβάνονται 1.100 ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί για τα κέντρα διάγνωσης, συμβουλευτικής και υποστήριξης που θα καλύπτουν τις ανάγκες της σχολεία γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης. Πολλαπλασιάστηκαν τα πρότυπα και πειραματικά σχολεία. Μάλιστα, στη Λευκάδα θα λειτουργήσει για πρώτη φορά πειραματικό σχολείο και η ανταπόκριση που είχαμε από την τοπική κοινωνία, από γονείς και μαθητές, ήταν πολύ θετική. Οι νέοι νόμοι για την τροβάθμια αλλά και για την επαγγελματική εκπαίδευση έφεραν τομές και αναβάθμισαν ποιοτικά τα πανεπιστήμια και τις δομές κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης. Σήμερα, το νέο εκπαιδευτικό τοπίο συμπληρώνεται με αυτό τον νόμο για το νέο σχολείο. Και για όλο σας αυτό το έργο, τα 2 αυτά χρόνια, κυρία Υπουργέ και κυρία Υφυπουργέ, σας αξίζουν συγχαρητήρια. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το μέλλον περνάει μέσα από τον δρόμο των μεγάλων μεταρρυθμίσεων και αλλαγών. Αυτό τον δρόμο τον ανοίγει καθημερινά η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μέσα από θεσμικές και νομοθετικές πρωτοβουλίες που έχουν τη στήριξη της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών. Σας ευχαριστώ πολύ.